αυξανόμενους φόρους για το χαλούμι και όλο αυτό το τσακώμα και τις διαφωνίες, σε μια προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, να βρείτε τη λύση. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει μια πολύ σημαντική και παραγωγική συζήτηση, η οποία διήρκησε πέρα των 4 ώρων και φαίνεται ότι όλα τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προστασία του εθνικού μας προϊόντος που λέγεται χαλούμι. Πού κατέληξε αυτή η σύσκεψη των 4 ώρων? Θα συνεχιστεί η διαβούλευση τις επόμενες μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και στη συνέχεια θα έρθουμε πίσω να έχουμε μια συνολική συζήτηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη συνένεση για όλα τα σημεία διαφωνίας που αφορούν το μέλλον του σημαντικού αυτού προϊόντος που έχει φέρνει πολύ μεγάλα έσοδα στην Κύπρο μας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, γράφτηκε, δεν ξέρω αν λεχθήκε από εσάς το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι θα ζητήσετε μελέτη από εξωτερικό εμπειρογνώμονα ως προς το κόστος της παραγωγής γάλακτος. Μάλιστα. Αυτό υπόθηκε, αυτό είναι και μέσα στην ανακοίνωση που έχετε το δελτίο τύπου σήμερα, ναι, που ζητούσαμε αργά το βράδυ. Τι ακριβώς θα ζητήσετε από αυτό? Επειδή υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των μερών, έχουμε να λάβει εμείς αυτή την υποχρέωση, την δέσμευση, έτσι ώστε να καθοριστεί το κόστος παραγωγής του γάλακτος και θα το δει στα ενδιαφερόμενα μέρη. Απλά για να υπάρχει ως ένδειξη πόσο κοστίζει το γάλα. Δηλαδή, θα πάτε σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ας το πούμε έτσι, για να βγάλει αυτός το συμπέρασμα και τα αποτελέσματά του, για να μπορείτε κι εσείς να το παραθέσετε στα δύο εμπλεκόμενα μέρη και να πάρετε τις αποφάσεις σας, έτσι? Όχι, όχι. Εμείς θα το δώσουμε για δική τους χρήση. Α, για δική δεν τους χρήση. Μπορεί το κράτος να παρέμβει στις τιμές του γάλακτος. Δεν είναι δουλειά του κράτους. Είναι εκτός του πλαισίου. Καλά, δεν ξέρουν, κύριε Υπουργέ, πόσα κοστίζει το γάλα, δηλαδή δεν ξέρουν γιατί πρέπει να πάμε σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα, για να τους αποδείξετε εσείς? Δεν θα αποδείξουμε τίποτα, απλά θα το δώσουμε για να το χρησιμοποιήσουν ήδη. Ήταν καταλήξαμε σε αυτήν την συμφωνία και αυτό θα κάνουμε. Μάλιστα. Είμαστε εκεί εμείς για να διευκολύνουμε τους πάντες, τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα αλλά και η εμπορικότητα του χαλουμιού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για την αγροτική οικονομία αλλά και γενικότερα για τον τόπο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ως προς το χαλούμι pop, γίνονται ή δεν γίνονται τελικά αυτοί οι απαραίτητοι έλεγχοι για να δούμε ότι το χαλούμι pop που πλασάρεται στην αγορά είναι όντως όπως πρέπει να είναι με τις ποσοστώσεις που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είδαμε και προλίγου ημερών ένα δημοσίευμα σε εφημερίδα Φιλελεύθερος που μιλούσε για γαλακτόσκονη που χρησιμοποιούν οι τυροκόμοι για την παρασκευή αυτού του χαλουμιού. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το θέμα της γαλακτόσκονης, πάλι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια συμφωνία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί εκεί όπου πρέπει το πρόβλημα της εμπορίας προϊόντων μιμητισμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η επιτροπή θα κάτσει για να αντιμετωπίσει με τις συζήτησεις της, την εμπειρία της, αυτό το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει δυστυχώς στην Κύπρο μας. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς μας διαβεβαιώνετε, κύριε Υπουργέ, ότι όσα χαλούμια πουλούνται στην αγορά και έχουν το σήμα POP, κατασκευάζονται με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Εκείνο που λέω είναι γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι όπως οφείλουμε να κάνουμε και περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα των ελέγχων. Δεν μπορείς να πιάσεις ένα χαλούμι από το ράφι της υπεραγοράς και να διαπιστώσεις ότι είναι POP. Αυτό θα ελεγχθεί μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας από το χημείο του κράτους. Και αυτό κάνουμε για να ξέρουμε ακριβώς τι περιέχει αυτόν το χαλούμι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε, μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στους αγελαδοτρόφους. Νίκος Παπακυριακού μαζί μας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παπακυριακού. Καλό σημείο. Λοιπόν, κύριε Παπακυριακού, ο Υπουργός, έτσι μου φάνηκε λίγο αισιόδοξο.